Γιώργος Ρωμανός. Ναι. Ένα υπέροχο παιδί. Δεν τον γνωρίζεις. Όχι. Δεν ήταν πολύ της δημοσιότητας. Ναι. Είναι 1966 και υπηρετώ στο Γραφείο Πληροφοριών της Αεροπορίας μαζί με έναν εξαίρετο μουσικό, ναι, τον Γιώργο τον Κουρουπό. Έτσι λοιπόν, λόγω του Κουρουπού, λόγω του ότι εγώ έκανα εκπομπές τότε, τις μεταμεσονύχτιες εκπομπές της ΕΡΤ, είχε μαζί μια παρέα. Μια παρέα της μουσικής, βέβαια, τι άλλο. Ήταν ο Δήμος ο Μούτσης, ναι, έφυγε προσφάτως, τεράστιο μυαλό, ο Γιώργος ο Ρωμανός και κάποιοι άλλοι. Και είναι πάρα πολύ συναμνήσιμο μου. Ένα εξαιρετικό παιδί που είχε ως κατοικία στην Οδό Ιπποκράτους, εκεί που τα θέατρα τώρα, το Διονύσια και τα λοιπά, αν θυμάμαι καλά. Κρατάω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έχω χαθεί από τότε. Δεν έτυχε να σε αντιφύγει δρόμο μας, αλλά δεν πρέπει, δεν πάει να έχει καταγράψει έτσι μαζί με την υπόλοιπη παρέα ωραίες αναμνήσεις. Εκεί λοιπόν, αυτό το Γραφείο Πληροφοριών της Αεροπορίας Πανεπιστημίου και Αμερικής, εμείς κάποια στιγμή, μετά τις 10 το βράδυ, μυαλό που είχαμε τότε, το έχουμε μετατρέψει σε μπουάτ. Μουσική και ποτό. Μουσικούλα, κακιθαρούλα, έτσι, απ' έξω, η ουρανή είναι δική σας και τώρα. Και ποιο ήτανε το γκαρσόνι που είχαμε συνοηθεί μέσα στη Στοά που είχε ένα καφενείο. Ποιο? Ο Μαροσούλης, ο πεθερός της μελέτης. Που ξεκίνησε από τα καφενεία, ανέβηκε, πήγε στα καφενεία των θεάτρων, πήρε τα θέατρα και εξελίχθηκε και μπράβο του και μπράβο του σε αυτό που είναι. Θέλω να σου πω, από αυτή τη μικρή γιάφκα τότε, ανέβηκαν άνθρωποι και άνθρωποι. Δημιουργήθηκαν μεγάλα ονόματα. Ναι. Εγώ βέβαια να τόσο ανεβείς, 67 μιλάμε τώρα, έτσι, 67, που όπως έλεγε, Γραφείων Πληροφοριών Αεροπορίας. Ναι. Εγώ από κάτω είχα πάλι και κολλήσει μία ταμπέλα εκπομπές διαφημίσεις Καρατζαφέρη. Εκπομπές? Διαφημίσεις Καρατζαφέρη. Α, το είχατε μετατρέψει διαφορετικά εσείς. Αυτά δεν τα πιστεύει άνθρωπος. Εκεί λοιπόν που ήταν το γραφείο, ναι, όταν απεστρατεύθη ένας αξιωματικός και έμεινε σε εμάς τους, πώς είμαστε, 5-6, λέω, παιδιά, ένα γραφειάκι εκεί στην γωνία, το θέλω εγώ. Ναι. Και από ένα γραφείο και προσέλαβα υπάλληλο. Προσέλαβα υπάλληλο, είχε τους δίσκους μπροστά, ετοίμαζε την εκπομπή. Αυτό ήταν γραφείο της αεροπορίας, θετικό γραφείο. Και μάλιστα περίοδος με 7 ετίες, θα να σου πω η ανέδεια που είχε φτάσει. Γι' αυτό σας λέω, οι εποχές τότε ήταν περίεργες. Πώς είχατε τη δυνατότητα να γίνει η πρόσληψη υπάλληλο? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ήταν περίεργες, αλλά. Κάποιοι από εμάς, κάποιοι από εμάς είχαν βάλει στόχο να πετύχουν. Οι παλαιοί από την αεροπορία τα θυμούνται αυτά. Την κοπανάνε όλοι οι άλλοι Σεπτέμβριο μήνα και με αφήνουν μόνο μου. Παιδιά, αφήστε, εγώ πάω αγροτική, εγώ πάω και μένω μόνο μου. Εγώ όμως έπρεπε να πάω σε Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσω ραδιοφωνικά το φεστιβάλ τραγουδιού. Δεν είχα. Οπότε βάζω μια ταμπέλα κλειστών λόγω φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και κλείνω το γραφείο μου προϊόν και φεύγω. Δηλαδή, εκπληκτικά πράγματα. Όλα αυτά τα θυμήθηκα εδώ με τον Γιώργο τον Ρωμανό, γεννημένο το 1947. Μάλιστα. Ωραίες ιστορίες, σαν να μου φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύνδρομο στην Ελλάδα το οποίο διατηρείται μέχρι τώρα. Μη μου πείτε ότι θέλετε να παρουσιάσετε και τη Eurovision κάποτε, στο μέλλον. Σοφία, άκου να σου πω. Ναι. Έχω παρουσιάσει φεστιβάλ. Αυτό το συνδυάσει με το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που είπατε. Κάτσε, και έχω παρουσιάσει ρεσιτάλ, ναι, που είχε μαζέψει 100.000 κόσμο. Τα άκουσες καλά.
100.000 κόσμο. Και είχα όλα τα συγκροτήματα. Ήταν οι Juniors, ήταν οι Dragons, ήταν οι Olympians, οι Tami με τους Sounds, όλοι. 100.000 κόσμο. 3 Οκτωβρίου 1966. Ήμουνα 19 ετών, παιδί. 19 ετών, 100.000. Μάλιστα. Πολύ ωραία εμπειρία, φαντάζομαι. Τότε. Σου είπα κάτι πριν. Αν θέλεις να γίνεις, γίνεσαι. Εάν υπάρχουν προϋποθέσεις να μην γίνεις, δεν γίνεσαι. Και οι προϋποθέσεις να μην γίνεις είναι να υπάρχει. Αν υπάρχει παράδοση, δεν γίνεσαι. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι και τώρα ωραίο. Όχι, να σε άκουσε πια. Εγώ τότε, παιδί, είχα μεγαλώσει μέσα στο σονοπωλείο του πατέρα μου. Ναι. Τα γαϊδούρια, τα μουλάρια, τα άλογα φεύγαν και ερχόντουσαν τα αυτοκίνητα. Και έλεγα, γαμά, τι θα κάνω εγώ τώρα. Τι θα κάνω. Έπρεπε να γίνω. Και έγινα. Και έγινα, Σοφία. Εάν λοιπόν όμως αφήσει υπήρχε χρήμα αυτά, δεν γίνεσαι. Δεν γίνεσαι. Εάν δεις τι έχει το χρήμα σήμερα. Ο Μέν Μαρινάξη, εντάξει, βρήκε από τον πατέρα του Μιχτιάδη, νοικοκύριο. Ο Μελισανίδης ήταν πανφτωχός. Είχε μια σχολή οδηγό. Και τώρα δεν ξέρει τι έχει. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Μου έλεγε ο ειδικός για τα σκάφη. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί για τα. Για τα σκάφη. Ναι, σε κάθε επάγγελμα είναι, ξέρω εγώ, ο Κώστας ο Τραταμάνης, παλιός μηχανικός των πλοίων. Μου λέει, προχτές μπήκε στο τάδε νησί ο Μελισανίδης με ένα σκάφο. Σαν μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στον διπλανό μου λέει, ήταν πάλι το σκάφος του Μελισανίδη. Πώς γίνεται, του λέω, το ενέν του γιού του. Πώς λέω, παρκάρουμε 2 αυτοκίνητα, παρκάρουμε 2 σκάφη. Μεγάλο. Ναι. Βέβαια, και ευτυχώς, τώρα σου λέω διάφορα. Ευτυχώς, ο μικρός ο οποίος έχει μυαλό κάποια στιγμή, όπως κάνουν τα παιδιά τα μικρά, πήγε κάπου να τσιμπηθεί με... Ναι. Αλλά δεν. Αρεβαίνει η μάνα, πω. Μακριά. Μακριά, εξαφανίστηκε αυτή, εξαφανίστηκε. Άλλοι λένε ότι είναι στη Ανδρομέδα, άλλοι λένε ότι είναι στο Σύριο, αλλά από τη γη εξαφανίστηκε. Και βέβαια, με την πάροδο του χρόνου, έκανε ένα γάμο το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει στην Αθήνα. Με την έγκριση της μαμάς. Παντρεύτηκε ένα πράγματι έξυπνο παιδί και παλικάρι. Ναι. Παντρεύτηκε την κόρη του Προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας Ιατρών Ρομποτικής, του Ντίνου του Κωνσταντινίδη. Άλλο, θέλω να σου πω. Πώς συνδέονται όλα, ναι, αυτές οι σύνδεσμες που λέτε και η σύνδεση είναι πάρα πολύ εξαιρετική. Αλλά βεβαίως, κανένας γάμος ούτε αυτός δεν μπορεί. Μήπως ανοίξετε και γραφείο συνεκκισίων. Αυτό το γάμο που θα γίνει τον Αύγουστο. Ναι, τον Αύγουστο τώρα στην Κρήτη αναφέρεστε. Αλλά τώρα που λέτε η μαμά εκεί, οι αντιδράσεις, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα θα, και γραφείο συνοικιζίων θα τέριαζε. Αυτός πάει με αυτόν, με την εμπειρία που έχετε, αυτή είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Αλλά για το ζευγάρι που έχουμε το γάμο το καλοκαίρι, δεν έχετε τίποτα αρνητικό να πείτε. Είναι όλα ωραία και καλά. Και οι εμφανίσεις που πολλαπλασιάζονται το αποδεικνύουν. Ναι. Να ζήσει ευτυχισμένα το αντρόγυνο. Αντρόγυνο, δεν είναι. Δεν μου άρεσε εμένα αυτό που κάνετε. Πώς θα το πούμε, ρε Σοφία μου. Όχι. Σοφία, θέλω να πεις, να ζύζει το αντρόγυνο. Έτσι δεν λένε. Ζευγάρι. Το ζευγάρι θα πούμε τώρα. Το ζευγάρι. Ζευγάρι θα πούμε, ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει, επειδή ακούω εγώ. Να σας πω κάτι τώρα. Υπάρχει μια τυχογνωμία. Μισό λεπτό. Τι διχογνωμία υπάρχει πάλι. Γιατί είναι θέματα σοβαρά αυτά. Τώρα εσύ μου μιλάς για ακρίβεια, μου μιλάς για δολοφονία. Μα αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά. Ποιος θα ρίξει την αθοδέσμη πίσω από την πλάτη του. Και οι δύο μαζί. Πώς θα γίνει και οι δύο. Το θέμα είναι ποιος αντιπιάζει.
Μας αυτό σας λέω τώρα, ότι αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή... Πώς αλλάζει, Σοφία μου, θα μου πεις, εγώ έχω ερωτήματα. Ακόμα, ποιος ακούστε... θα ρίξει την ανθοδέσμη. Ωραία, εγώ σας λέω, άντε να το ρίξει ένας από τους δύο της ανθοδέσμη. Αν το επόμενο μήνα αλλάξουν οι ρόλοι τους, τι θα κάνουμε δηλαδή. Όχι, αυτό... οι ρόλοι αλλάζουν πιο συχνά από το μήνα, Σοφία. Α, εντάξει. Μπορεί άρα και οι δύο μαζί για να είμαστε μέσα. Σε μια ημέρα και σε μια βραδιά, ναι, να αλλάξουν οι ρόλοι. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι προέθεσαν κάποια παιδιά από την Κρήτη και έχουν και αυτοί, έχουν και λόγο. Έχουν και, τι δεν σας είπαν τα παλικάρια γιατί από την Κρήτη, δεν δηλαδή. Ξέρω εγώ. Εντάξει, ποιος θα συνοδεύσει. Ποιον. Την νύφη, όποια από τις δύο είναι νύφη. Κάποια, κάποια λέει πώς θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους όλους. Και είπε κάποιος ότι εφόσον είμαστε εδώ, στην πατρίδα την Κρήτη, ναι, που βγάζει τα παλικάρια. Τους λεβέντες, ναι. Νομίζομαι ότι ο πιο κατάλληλος είναι ο Πολάκης. Α. Εδώ. Για σκέψω, δεν έχουν άδικο, παιδιά τους λέω έχετε δίκιο. Και με παραδοσιακή φορεσιά. Η όποια επιλογή επιλέγει, γιατί μπορεί να επιλέγει, όχι. Μπορεί, ξέρω εγώ, Σοφία, άνθρωποι είμαστε και πολιτισμένοι, έτσι. Ναι. Να παίξω λέει κορώνα γράμματα. Έλα γορού, τακ, γράμματα είσαι συνήθι. Στρατιωτική. Κριτική φορεσιά. Έτσι κλεισμένος και ωραίος έχει ο Πολάκης. Έχει παιδιά ο Πολάκης σήμερα. Βέβαια. Ναι. Τον βλέπεις. Ναι, ωραίος. Ναι. Πάρα πολύ ωραίος, ναι. Τώρα εσείς δίνετε μεγάλη έμφαση στην... Όσο γάμο δίνω μεγάλη έμφαση. Αφήστε το γάμο να γίνει τις προετοιμασίες τα παιδιά ήρεμα και ωραία να εγκατασταθούν στο νέο του σπίτι, μετά να πάνε να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες. Είναι τρεις ημέρες γάμος, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον Γκλέντι και ποιοι θα πάνε και πώς θα πάνε. Συγγνώμη, κάτσε Σοφία, γιατί έχω απορίες εγώ. Άντε πάλι τις απορίες. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, ο γάμος θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Ναι. Δηλαδή, ο μήνας του μέλητος θα ξεκινήσει από την πρώτη νύχτα ή από την τρίτη θα τελειώσει ο γάμος. Αν είναι από την πρώτη τρίτη, λογικό το ερώτημά σας μου φαίνεται, αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι το, για παράδειγμα το Σεπτέμβριο δεν έχει κάτι σοβαρό ο κύριος Κασελάκης, έχει την έκθεση Θεσσαλονίκης, από την τρίτη μέρα θα ξεκινήσει. Έτσι πράγμα. Να. Και ως εκ τούτου Σοφία έχω την αίσθηση ότι κάτι παλιά έθιμα δεν μπορούν να αναβιώσουν.